παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν από το Transiting Exoplanet Survey Satellite της NASA, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα ακόμα μυστήριο που καλύπτεται από σκόνη. Μία ομάδα επιστημόνων εξετάζει πιθανές αιτίες περίεργων σημάτων που εκπέμπονται από ένα αντικείμενο που ονομάζεται TIC-400-799-224. Με βάση όσα έχουν δει οι αστρονόμοι μέχρι στιγμής, προτείνουν ότι αυτό το αντικείμενο μπορεί να είναι ένα διαδικό αστέρι ή σύστημα διπλού αστεριού, στο οποίο ένα από τα αστέρια περιβάλλεται από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης. Το σύννεφο πιθανώς είναι τα ερείπια ενός μεγάλου αστεροειδούς, σύμφωνα με δήλωση του Κέντρου Αστροφυσικής του Harvard Smithsonian. Το TESS έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει εξωπλανήτες αναζητώντας μικροσκοπικές ρυθμικές βυθίσεις στη φωτεινότητα ενός άστρου. Αυτές οι βυθίσεις προκαλούνται από έναν πλανήτη που περνά ανάμεσα από το τηλεσκόπιο και το αστέρι, εμποδίζοντας ένα ίχνος φωτός του. Ωστόσο, οι πλανήτες δεν είναι το μόνο φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει μεταβαλλόμενη φωτεινότητα, έτσι το TESS έχει συγκεντρώσει άφθονες παρατηρήσεις για τα πάντα, από supernova έως συστήματα τριπλών αστεριών και πολλά άλλα. Όταν οι ερευνητές εξέταζαν τα δεδομένα του TESS που συγκεντρώθηκαν στις αρχές του 2019, το TIC-400-799-224 ξεχώρισε γιατί έγινε σχεδόν 25% πιο σκοτεινό μέσα σε λίγες μόνο ώρες και στη συνέχεια έκανε αρκετές ακόμη ξαφνικές αλλαγές φωτεινότητας. Οι ερευνητές στράφηκαν επίσης σε άλλα όργανα για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το παράξενο αντικείμενο, όπως το All Sky Automated Survey for Supernovae και το παρατηρητήριο Las Cambres. Συνολικά, όλα αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στους επιστήμονες να συνθέσουν μια εικόνα του τι μπορεί να προκαλεί τα παράξενα σήματα. Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι στην καρδιά του TIC-400-799-224 βρίσκεται ένα διαδικό αστέρι, στο οποίο δύο παρόμοια αστέρια κυκλώνουν το ένα το άλλο. Αλλά ένα από αυτά τα αστέρια φαίνεται να πάλεται κάθε 19,77 ημέρες, προκαλώντας πιο περίπλοκα μοτίβα. Όπως υποστηρίζουν οι αστρονόμοι, ο παλμός προκαλείται από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης που περιβάλλει το αστέρι. Αυτή η σκόνη έχει μια συνδυασμένη μάζα ισοδύναμη με τα υπολείμματα ενός αστεροειδούς πλάτους 10 χιλιόμετρων, όπως υπολογίζουν. Οι επιστήμονες προτείνουν ότι η πιο πιθανή περίπτωση είναι ότι οι συγκρούσεις μεταξύ μικροσκοπικών πλανητικών αντικειμένων, όπως αστεροειδείς, δημιουργούν τη σκόνη. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί η ποσότητα της σκόνης που υπάρχει γύρω φαίνεται να έχει παραμείνει αρκετά σταθερή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 ετών. Οι ερευνητές ελπίζουν να συνεχίσουν να παρατηρούν το αντικείμενο για να κατανοήσουν καλύτερα τα περίεργα μοτίβα του.